Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα σας πω πώς να αποφύγετε την αναβλητικότητα. Δηλαδή πώς να οργανώσετε τον χρόνο σας έτσι ώστε να προλαβαίνετε τις δουλειές σας και να ξεκουράζεστε χωρίς να βιάζετε να τα κάνετε όλα τελευταία στιγμή. Η λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού βασίζεται σε ένα κύκλο μεταξύ δουλειάς και ξεκούρασης, ώστε να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Σε αυτό το βίντεο θα σας πω τρεις τρόπους για να ξεπεράσετε την αναβλητικότητα. Πρώτον, προγραμματίστε τα διαλύματά σας και τη χρονική τους διάρκεια. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα νιώθετε ένοχοι ότι εκείνη την ώρα που χαλαρώνετε, θα έπρεπε να δουλεύετε. Δεύτερον, αν δυσκολεύεστε να συγκεντρωθείτε σε μια δουλειά, χρησιμοποιήστε την τεχνική διαχείρισης χρόνου Pomodoro. Η τεχνική προτείνει να ασχοληθείτε με μια συγκεκριμένη εργασία για 25 λεπτά. Συνολικά μπορείτε να κάνετε 4 συνεδρίες Pomodoro με ένα 5 λεπτό διάλειμμα μεταξύ τους. Αυτό που θεωρεί ο δημιουργός της τεχνικής, Φρανσέσκο Κυρίλο, ότι θα πετύχετε, είναι μια αίσθηση εκπλήρωσης κάθε φορά που ολοκληρώνετε ένα 25 λεπτό. Επίσης, θα καταπολεμήσετε την όποια κακή σχέση με το χρόνο που σας προκαλεί άγχος, επειδή θα έχετε ένα χρονόμετρο για να μετράτε τις συνεδρίες σας. Αντίθετα, αν αποφασίσετε ότι θα κάνετε μια συγκεκριμένη εργασία για 2 ώρες, θα νιώσετε ότι έχετε πετύχει μόνο όταν τελειώσει το 2ωρο, δηλαδή μόνο μια φορά. Όταν τελειώσετε τις 4 συνεδρίες Pomodoro, μπορείτε να κάνετε ένα 30 λεπτό διάλειμμα και να ξαναρχίσετε από την αρχή. Αυτή η τεχνική είναι πολύ δημοφιλής στους προγραμματιστές λογισμικού, μπορεί επειδή και ο ίδιος ο Κυρίλο είναι προγραμματιστής λογισμικού. Τα εργαλεία που θα χρειαστείτε είναι ένα χρονόμετρο, όπως είπα, το οποίο ο Κυρίλο προτιμάει να μην είναι εφαρμογή, αλλά ένα κανονικό επιτραπέζιο χρονόμετρο. Και ένα χαρτί για να γράφετε τους αντιπερισπασμούς και να τους προγραμματίζετε για αργότερα. Τρίτον, να σιγουρευτείτε ότι ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σας είναι εκεί που πρέπει και ό,τι δεν χρειάζεστε και μπορεί να σας ενοχλήσει είναι μακριά. Σίγουρα η αναβλητικότητα είναι κάτι ενοχλητικό και μπορεί να μας συμβεί χωρίς να το καταλάβουμε. Το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να αναβάλλετε πράγματα από το πρωί και το μεσημέρι και τελικά να μην τα κάνετε καθόλου μες τη μέρα. Για παράδειγμα, να πείτε ότι θα πάτε στη βιβλιοθήκη να διαβάσετε κάτι κατά τις 11 η ώρα και μετά να αλλάξετε γνώμη και να πείτε «Α, το βάλα στο πρόγραμμα για το απόγευμα» και να μην πάτε ούτε και το απόγευμα και μετά την επόμενη μέρα. Και να κάνετε το ίδιο για την επόμενη μέρα και να περάσει πολύς χρόνος έτσι. Ευχαριστώ πολύ για το βίντεο. Χαίρομαι που αυξήθηκαν οι συνδρομητές και γίναμε μεγαλύτερη παρέα τώρα. Να είστε καλά, γεια σας.